κομματικής οργάνωσης βάσης του ΕΚΚΟ. Σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμα, για τη σημερινή συνέντευξη τύπου παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ στα Δωδεκάνησα και στο νησί μας. Ξεκινώντας να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια εκλογική μάχη στις 7 Ιούλιο για το Εθνικό Κοινοβούλιο. Εμείς καλούμε τον κόσμο να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ, γιατί ουσιαστικά είναι η μοναδική κερδισμένη ψήφος για τη ζωή του την επόμενη μέρα. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτεί σαν διακήρυγμα των εκλογών αυτών είναι, αξιοποιώντας την πείρα του όλα αυτά τα χρόνια, να δει πραγματικά ποιος είναι δίπλα του και ποιον θα έχει δίπλα του την επόμενη μέρα, γιατί όλοι οι νόμοι που οι τελευταίες κυβερνήσεις, οι σημερινοί και οι προηγούμενες, έχουν περάσει και υλοποιούν κόβοντας, στράβοντας η μία μετά την άλλη, χωρίς να παρεκκλίνουν από αυτό που λέμε οι επιταγές του κεφαλαίου και της αστικής τάξης, θα είναι η καθημερινότητά του την επόμενη μέρα. Με βάση λοιπόν αυτό το κριτήριο, θεωρούμε ότι κερδισμένη ψήφος για το λαό, για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, την επόμενη μέρα είναι η ψήφος του ΚΚΕ. Μια ψήφος που θα ενδυναμώσει μια δύναμη που και μέσα αλλά και εκτός κοινοβουλίου δίνει όλες τις δυνάμεις για να ανέβει η αντίσταση του λαού απέναντι σε αυτά τα μέτρα, για να βάλει εμπόδια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, για αν θέλετε να ανεβάσει και τη χαμένη αυτοπεποίθηση που υπάρχει στο λαό αυτή τη στιγμή και το συναντάμε και έξω, το ότι τίποτα δεν αλλάζει, το ότι αυτά τα πράγματα έτσι ήρθανε για να μείνουν. Εμείς θεωρούμε ότι και το κόμμα μας δεν έχει κατεβάσει τη σημαία του να παλέψουμε για αυτά που χάθηκαν σε αυτά τα χρόνια. Όπως επίσης κρατάμε ανοιχτή και την προοπτική, τη διέξοδο, αν θέλετε, για το λαό, για μια καλύτερη κοινωνία. Με αυτή την έννοια και στα Δωδεκάνησα το κόμμα μας έχει επιλέξει αγωνιστές για να τοποθετήσει το ψηφοδέλτιό του, νέους και νέες που έχουν βρεθεί στον αγώνα, στα εργατικά σωματεία, σε επιτροπές αγώνα, σε όλους τους τομείς της εργατικής τάξης, αλλά και αυτά που ασχολούμενους, οι επιστήμονες, νέους. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη και με αισιοδοξία να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Αν θέλετε, πριν δώσω και το λόγο και σε εσάς για ερωτήσεις, αλλά και στους ψήφους βουλευτές εδώ από την ΚΟ, νομίζουμε ότι ένα σημαντικό κριτήριο για την ψήφο έχει να κάνει και η εξωτερική πολιτική που οι εκάστοτε κυβερνήσεις ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια και είναι σε μία συνέχεια. Το πώς έχουν δέσει τον ελληνικό λαό στο άρμα των ανταγωνισμών που οξύνονται στην περιοχή, το πόσο αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη και μόνο το ΚΚΕ από νωρίς προσπαθεί να αφυπνίσει το λαό, να έχει ανοιχτά τα αυτιά του και να στέκεται απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς και βέβαια να μετρήσει τις κινήσεις όλων αυτών των κυβερνήσεων που τον έχουν δέσει στο άρμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρμα των ανταγωνισμών που πίσω σίγουρα βρίσκονται και αν θέλετε οι επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης και δυστυχώς, όπως και τις τελευταίες μέρες προκύπτει, η κίνδυνη είναι μεγάλη. Καταγγέλνουμε δηλαδή με αυτό και τον εφησυχασμό που και η κυβέρνηση αλλά και όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να περάσουν στο λαό, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Περνώντας στην ανάγνωση, αν θέλετε, των ονομάτων για το ψηφοδέλτιο του κόμματος, ξεκινάμε από τη μικρότερη, η Γκουρλάη Δέσποινα από την Κάλυμνο, η Κοντούρη Θεανό από τη Ρόδο, ο Κρυαράς ο Στέλιος
είναι και δίπλα μου από εδώ, από το νησί μας, η μακρή Κική, επίσης από το νησί μας, ο Παπακοσταντίνου ο Κλεόπουλος, ο Πότσος ο Καλέτος Τάκης και ο Φραντζής Νίκος Νεκτάριος. Αισιοδοξούμε ότι και με αυτή τη σύνθεση, με την έννοια ότι πολλοί από εδώ και από το νησί μας γνωρίζουν τους υποψήφιους, τους έχουν συναντήσει στους αγώνες, στα σωματεία τους, στις διεκδικήσεις που το όλο το προηγούμενο διάστημα είχε και εδώ η κοινωνία της ΠΟ, και αναγνωρίζοντας αυτή τους την σταθερότητα και αυτή τους την αταλάντευτη στάση δίπλα στα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, θα υπερψηφίσουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Θα μιλήσω πρώτα, θα κάνω χαιρετισμό ή να κάνω τις ερωτήσεις. Ωραία. Επειδή το ΚΚΕ κεντρικά έχει κάνει ένα άνοιγμα σε άλλα κόμματα, αυτό το βλέπουμε και στα ψηφοδέλτια. Εδώ στο Δωδεκάνησο έγινε αυτό, και αν έγινε, μπορείτε να μας αναφερθείτε πάνω σε αυτό. Καταρχήν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει άνοιγμα σε όλους τους αγωνιστές, αν θέλετε, που το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν μαζί μας στον δρόμο, στην πάλη για τα λαϊκά δικαιώματα. Υπάρχουν όντως πολλές περιπτώσεις, και αυτό φάνηκε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ανθρώπων που παλιότερα ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους, που τώρα συστρατεύονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που αν θέλετε μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα, αλλά βλέπουν ότι αποτελεί μια δύναμη σταθερή και που μπορεί ο λαός να στηριχθεί πάνω της. Αυτό στην περιοχή μας δεν έχει εκφραστεί στον ίδιο βαθμό, αλλά ευελπιστούμε ότι επειδή υπάρχει ένας κόσμος που κάτω στον δρόμο, στις διεκδικήσεις μας, μπορεί να μην εκφράζεται στο ψηφοδέλτιο σήμερα, αλλά στον δρόμο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, είναι κοντά μας, και η επιδίωξή μας είναι από τις 8 του Ιούλη, γιατί από εκεί εμείς δεν σταματάμε στις εκλογές, ένας τέτοιος κόσμος και να αυξάνεται, αλλά και να παραμένει σταθερά στο πλευρό μας. Ένα ακόμα ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι, επειδή έχετε κάνει επισκέψεις όλο αυτό το διάστημα σε διάφορους εργασιακούς χώρους, και περισσότερο που επικεντρώνονται τα προβλήματα που συναντάτε από τους εργαζόμενους, πώς είναι η στοιχειολόγηση των προβλημάτων που συναντάτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι εργαζόμενοι και στην ΚΟΠ όπως και σε όλη την Ελλάδα αγωνιούν και για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, είτε αυτό λέγεται μισθός, είτε οι κοινωνικές παροχές, είτε η καθημερινότητά τους η ίδια. Υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και, αν θέλετε, εκτίμηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι αυτό, και αυτό καλούμε εμείς, να κλείσουν τα αυτιά τους στα ψεύτικα διλήμματα που μπαίνουν αυτές τις μέρες και εντείνονται, και να, όπως είπαμε και αρχικά, με βάση την πείρα τους όλα αυτά τα χρόνια, να δουν ότι το πραγματικό διακύβημα είναι την επόμενη μέρα, ποια θα είναι αυτή η δύναμη που θα ασκήσει πραγματικά λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην όποια κυβέρνηση, γιατί την αυριανή μέρα η κυβέρνηση θα υπάρχει, είτε αυτή είναι αυτοδύναμη, είτε είναι συνεργασίας, είτε είναι Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κινείται πάνω σε αντιλαϊκές ράγες, και εκεί θα πρέπει ο λαός να έχει ένα σύμμαχο. Τους καλούμε λοιπόν να οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να έχουν τώρα, να την αφήσουν στην άκρη και να στηρίξουν το ΚΚΕ. Να δυναμώσουν, αν θέλετε, τη δύναμή του την επόμενη μέρα, που είναι και το κεντρικό μας σύνθημα για αυτές τις εκλογές. Μιλήσατε για ψευτοδιλήμματα, ωστόσο ο προεκλογικός διάλογος φέρνει στο προσκήνιο κάποια ερωτήματα του τύπου: είναι το ίδιο να εκλεγεί ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός σε σχέση με τον υπάρχοντα σήμερα, τον κύριο Τσίπρα, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα? Τι νομίζετε? Νομίζω ότι οι μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποδείξει καθαρά αυτό που λέμε, ότι η πολιτική του, ακόμα και στα εργασιακά, κινήθηκε επιθετικά και, αν θέλετε, ταξικά
προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Περάσανε μέτρα όσον αφορά τα εργασιακά που παλιότερα ίσως άλλες κυβερνήσεις να σκεφτόντουσαν πώς να τα περάσουν. Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην απεργία στο πρωτοβάθμιο σωματείο που μπήκανε εμπόδια. Είτε, αν θέλετε, η τρίπλα στο κατώτατο μισθό που μπορεί να αυξήσει και ένα μικρό ποσοστό που καμία σχέση βέβαια δεν έχει για τις ανάγκες, με τις ανάγκες που έχει σήμερα ο εργαζόμενος, αλλά αφαίρεσε το δικαίωμα από τη συλλογικότητα των εργαζομένων να μπορούν να διεκδικούν και να, αν θέλετε, να καθορίζουν αυτοί με την διεκδίκησή τους και την συλλογική διαπραγμάτευση το ύψος του κατώτατου μισθού. Μπορεί λοιπόν η φρασιολογία όντως να είναι διαφορετική ή αν θέλετε ακόμα και η ταχύτητα των αλλαγών, παρόλα αυτά η μία έρχεται να προσθεθεί στην άλλη και στο τέλος τον παρανομαστή ο εργαζόμενος βγαίνει μειωμένος κάθε χρόνο και παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τις ανακατατάξεις στα μικρά κόμματα κυρίως, αυτά που δεν μπαίνουν ή μπαίνουν στην Βουλή σε σχέση και με το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θεωρείτε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καρπώνεται ένα ποσοστό από την λαϊκή δυσαρέσκεια που υπάρχει και από την απογοήτευση ενδεχομένως από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από τα μικρά κόμματα που τον απογοήτευσαν? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για να μιλήσω πιο απτά, ότι το ΜΕΡΑ σχεδόν μπαίνει στη Βουλή ή είναι στα πρόθυρα να μπει, που είναι κατά κύριο λόγο αριστεροί ψηφοφόροι. Εσείς τι θεωρείτε? Εντάξει, θεωρώ ότι θα πρέπει, όπως είπα και πριν, ότι ο κόσμος πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία του. Το φαινόμενο των μικρών κομμάτων που έρχονται και παρέρχονται, έρχονται με ημερομηνία λήξης, το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια στην κρίση, για να βγουν τσόντα στη μία κυβέρνηση ή στην άλλη, ώστε αυτό που λένε σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση να γίνεται πράξη απέναντι στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Νομίζω ότι τον ίδιο ρόλο έρχονται να παίξουν και τα συγκεκριμένα κόμματα στη συγκεκριμένη στιγμή. Σίγουρα μπορεί να μια αντίδραση να την καρπώνονται, αλλά εμείς θα τονίσουμε, θα επιμείνουμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του, θα πρέπει να δει ποιος όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα του και ποια δύναμη πραγματικά θα πρέπει να δυναμώσει. Αυτή που του λέει ξεκάθαρα, για παράδειγμα, το ΜΕΡΑ ότι είμαι έτοιμος να συγκυβερνήσω ή με τον ένα ή με τον άλλον την επόμενη μέρα, ή σε αυτόν που λέει ότι με βάση τα δικά σου τα προβλήματα, τις ανάγκες σου, κάνοντας βήμα πίσω από αυτά, θα πορευτώ το επόμενο διάστημα. Γενικά, το πολιτικό σύστημα θεωρείται ότι αλλάζει προς τη θετική κατεύθυνση ή προς την αρνητική, αν το δούμε σε σχέση με την ιδεολογική οπτική του Κομμουνιστικού Κόμματος? Εμείς θεωρούμε ότι έχει συντηρητικοποιηθεί κατά μία έννοια και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλη ευθύνη και με τη φρασιολογία που χρησιμοποίησε τις αξίες της αριστεράς και πώς αυτές τις έκανε πράξη και έστειλε ένα κόσμο στην απέναντι όχθη, αν θέλετε. Αλλά και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που δυστυχώς κουβεντιάζει θέματα που σηκωνόντουσαν παραδοσιακά από την δεξιά παράταξη, χωρίς αυτό σημαίνει ότι δεν το συζητάνε και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Για παράδειγμα, το θέμα της ασφάλειας που προκύπτει από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, σήμερα το υπερασπίζονται το σύνολο των αστικών κομμάτων. Την ώρα που χτες σε συνέντευξη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για παράδειγμα, ανέφερε ξεκάθαρα ότι σε οποιοδήποτε ένθερμο επεισόδιο, οτιδήποτε γίνει, είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή το λένε ξεκάθαρα, αρκεί ο λαός αυτό που λέμε να την πείρα του και αυτά που βλέπει να τα αποδικοποιεί και να μελετάει, γιατί πιστεύουμε ότι ακούει το κουκουέ, να το μελετάει καλύτερα και να έχει εμπιστοσύνη στην πρότασή του και στην ανάλυση. Ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, να παίρνει θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Πόσο κοντά είμαστε στο ενδεχόμενο θερμαίο επεισοδίου ή σύραξης? Κοιτάξτε,
Αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε. Αλλά από εδώ και 3-4 χρόνια το κόμμα μας σε κάθε ευκαιρία και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας έχει αναδείξει τους κινδύνους που υπάρχουν και έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, με τις οξυμένους ανταγωνισμούς μεγάλων υπερελιστικών κέντρων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή μας, βλέπετε την Ανατολική Μεσόγειο, και βέβαια όλες αυτές οι συμφωνίες που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έλαβε, λένε ότι δεν είναι προς όφελο του λαού και δημιουργούν πραγματικά κινδύνους. Τώρα κάτι παραπάνω προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε. Κίνητες του κόμματος σας στην ίδρυση νέων κομμάτων και πώς αυτό επηρεάζει γενικότερα και τα δικά σας ποσοστά. Και αν θεωρείτε ότι ο κόσμος επηρεάζεται από αυτά τα κόμματα τα οποία βγαίνουν και εξαφανίζονται μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν έχουν σταθερή δηλαδή πορεία. Κοιτάξτε, αν δεν είχαν και ρόλο να παίξουν, δεν θα εμφανιζόντουσαν. Προφανώς και ένας κόσμος πέφτει στην παγίδα του νέου ή του όπως το κάθε να παρουσιάζεται. Εμείς επιμένουμε χωρίς να κρίνουμε αν θέλετε τον επικεφαλή του κάθε κόμματος που βγαίνει αλλά πολιτικά την πολιτική θέση, το ότι ο κόσμος πρέπει να βγάζει συμπεράσματα από αυτά που λέει, να τα ακούει πιο καλά την βγαίνει από τους ομιλητές και να βγάζει συμπεράσματα που η σύντομη ιστορία της κρίσης, ιδιαίτερα για αυτές τις περιπτώσεις των μικρών κομμάτων, μπορεί να του δώσει την απάντηση. Το τι ρόλο παίζουν αυτά τα κόμματα, πώς έρχονται, πώς φεύγουν και τι αφήσανε πίσω τους όσον αφορά τους νόμους που ψηφίσανε, την πολιτική που στηρίξανε. Ο κίνδυνος της Χρυσής Αυγής, τον οποίο επισημαίνατε όλο το προηγούμενο διάστημα, θεωρείτε ότι εκλείπει ή κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται σε μια κάμψη που ενδεχομένως να το ξαναβρούμε μπροστά μας. Σίγουρα ήταν θετικό η μείωση των ψήφων της Χρυσής Αυγής στις προηγούμενες εκλογές. Εμείς όμως παρόλα αυτά λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να δίνει την πάλη του και εμείς θα πρωτοσαρτήσουμε σε αυτό, ώστε και η Χρυσή Αυγή σαν κόμμα με αυτή τη μορφή, το δημοκρατικό αυτό ναζιστικό μόρφωμα, αλλά και η ίδια της η πολιτική που πρεσβεύει να απομακρυνθεί από κάθε γειτονιά, από κάθε σωματείο και εκεί δίνουμε τη μάχη. Και σίγουρα ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα είναι το κόμμα αυτό που βάζει στο στόχαστρο το ίδιο το σύστημα που είναι η μήτρα τέτοιων μορφωμάτων και βλέπουμε και πανελλαδικά και σε όλη την Ευρώπη τη στροφή δηλαδή προς την ακροδεξιά. Σε ό,τι αφορά το προεκλογικό πρόγραμμα δράσης και ειδικότερα στην περιοχή μας, ξεκινώντας από την ομιλία, την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στο Χάνι, προγραμματίζεται να έρθει κάποιο άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος μέχρι τις εκλογές? Ίσως ο κύριος Κουτσούμπας, δεν ξέρω αν είναι στο πρόγραμμα. Για την ώρα ο προγραμματισμός μας είναι για την Κυριακή, όσον αφορά τις ανοιχτές πολιτικές δηλώσεις. Έρχεται ο ευρωβουλευτής πλέον, ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, στο Χάνι 8 η ώρα. Εμάς η προεκλογική μας, αν θέλετε, δουλειά είναι μια συνέχεια της δουλειάς που κάνουμε όλο το διάστημα, το προεκλογικό αλλά και το προηγούμενο, να βρεθούμε με κόσμο που βρεθήκαμε στους αγώνες της διεκδικήσεις, να κάνουμε κουβέντα, να τον καλέσουμε ότι η ψήφος είναι το ξεκίνημα, γιατί από τις 8 του μήνα θα είμαστε στον δρόμο. Έχουμε δηλαδή αντικειμενικά να αντιμαλέψουμε την επόμενη κυβέρνηση, όποια ήταν αυτή. Και με βάση αυτό σχεδιάσουμε και την προεκλογική μας καμπάνια. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους δύο υποψήφιους. Καλή επιτυχία. Εμείς σας ευχαριστούμε.